Λοιπόν, από το πρωί παρακολουθούμε πραγματικά πάρα πολύ σκληρές εικόνες και βίντεο. Έχει σοκαριστεί πάρα πολύ κόσμος πραγματικά με αυτό το θλιβερό περιστατικό που είχαμε εκεί με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με την Φεράρι στο σημείο της παραλιακής. Είναι ο Γιώργος Τσελίκας εκεί. Κοντά του έχει και πραγματογνώμονα να μας πει τι περίπου μπορεί να έγινε, όπως θα μας πει ο κ. Μαδιάς, Γιώργο. Για πάμε λοιπόν, καλημέρα. Να πω εντάχει δύο λόγια για τον κόσμο που άνοιξε τον συντέχτη και πάμε γρήγορα στον κύριο Παναγιώτη Μαδιά των πραγματογνώμων. Βεβαίως. Η ώρα ήταν 8.30 χτες το βράδυ, όταν για κάποιο λόγο που εξετάζεται από την τροχιά, εδώ ο κύριος είναι της τροχιάς πραγματογνώμων, το αμάξι ερχόταν από πάνω από Αθήνα, από την Ποσειδόνος, περίπου 200 μέτρα από το σημείο που έγινε η πρόσκληση. Για κάποιο λόγο τώρα δεν ξέρουμε, οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί υπήρχε πεζός που πέρναγε, έφυγε, ανέβηκε το κράσπεδο και προσέκουσε πάνω στο δέντρο, όπου αμέσως μερικά δευτερόλεπτα πήρε φωτιά. Μάλιστα. Κύριε Μαδιά, είστε χρόνια πυρογνώμονας. Πείτε μας με δύο λόγια πώς μπορεί να έγινε αυτό το δυστύχημα. Τι μπορεί να συνέβη, λοιπόν. Τι μπορεί να συνέβη. Ελάτε πιο κοντά. Αν μπορεί η κάμερα να πάρει το ρήθρο, εδώ το ρήθρο της νησίδας, έχουμε δύο σημεία. Έχουμε και τον εμπρόστιο δεξιό διευθυντήριο τροχό του αυτοκίνητου και τον αριστερό τροχό που σκαρφάλωσε πάνω στο ρήθρο. Μάλιστα. Εν συνεχεία το όχημα εκτρεπόμενο αριστερόστροφα προσέκρουσε πιθανολογό, δεν έχω δει, με επιφύλαξη το λέω αυτό, δεν έχω δει το αυτοκίνητο, με το οπίστιο δεξιό του τροχό πάνω στον κορμό του δέντρου και εν συνεχεία το όχημα στράφηκε διαγώνια προς την αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση... Γιατί πήρε φωτιά τόσο εύκολα, να μας πει ο πραγματογνώμονας. Δεν ακούει. Λοιπόν, θα κάνω τις ερωτήσεις. Γιατί πήρε φωτιά, λέει ο Δημήτρης Οικονόμου, τόσο γρήγορα. Αυτό είναι, κύριε Οικονόμου, και η δική μου και το δικό μου το ερώτημα. Μάλιστα. Και η πρώτη εκτίμηση δική μου, γιατί δεν έπρεπε να πάρει φωτιά το αυτοκίνητο με τέτοια ευκολία που πήρε φωτιά. Είχε τη μηχανή πίσω. Πιθανολογώ δεν είδα το αυτοκίνητο, χτύπησε, η πρώτη και μοναδική ίσως επαφή ήταν με τον κορμό του δέντρου που βλέπετε, με τον οπίστιο δεξιό τροχό και έγινε και η αποκόλληση του τροχού στο σημείο αυτό. Αλλά το αυτοκίνητο. Επειδή το αυτοκίνητο αυτό έχει τον κινητήρα πίσω, εν πάση περιπτώσει και πάλι και με τμήμα του κινητήρα και με το διαμέρισμα, με τμήμα του διαμερίσματος του κινητήρα που προσέκρουσε πάνω σε σταθερό πακτωμένο άκαπτο εμπόδιο, δεν έπρεπε η πρώτη εκτίμηση δική μου να πάρει αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Με τόση ευκολία φωτιά που πήρε. Έχει δίκιο ο κ. Μαδιάς. Πιστεύετε με πόση ταχύτητα πήγαινε, να προσδιορίσετε περίπου. Σχετικά με την ταχύτητα, βλέπουμε. Τελευταία κουβέντα, Γιώργο. Στο αριστερό μου χέρι, αν το δείχνει η κάμερα, δεν το δείχνει. Στο αριστερό μου χέρι, γύρω στα 160 μέτρα, έχει μια δεξιά στροφή η οποία οριακά παίρνεται 110 χιλιόμετρα, θα έλεγα. Το πολύ. Άρα, εάν είχε μεγάλη ταχύτητα πάνω στη στροφή αυτή, μπορεί να έχασε τη... είχε φρεντή πάνω στο κρίσιμο σημείο. Τον έλεγχο αποκύλεται. 160 μέτρα πολύ. Μπροστά. Και τον κύριο Μαδιά. Μετά που από μας το βοηθάει. Σημείο εκείνο μέχρι το σημείο που εξετράπη. Ευχαριστούμε, κύριε Μαδιά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.